Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή διαδικασία που δρομολογήθηκε με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας είναι μια κίνηση απελπισίας της για την έλλειψη προγραμματικού λόγου, μια κίνηση αποψαντολισμού της κοινής γνώμης από την πορεία ανάπτυξης και ανάκαμψης της χώρας, μια κίνηση άκρως υποκριτική. Δεν εξηγείται αλλιώς πως επί 3 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λειτουργούν ως γραφεία τύπου της δεν ανέφεραν ούτε μία λέξη για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ναρκεμπορίου στη χώρα, ίσως και στον κόσμο. Και σήμερα να διαρριγνύει τα ημάτια της όχι για την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, αλλά για θέματα διαδικασίας που διερευνώνται από τη δικαιοσύνη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η διάταξη του άρθρου 144 του κανονισμού της Βουλής προβλέπει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Μελέτησα προσεκτικά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αναζητώντας εκείνα τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Ιδού τα ευρήματα. Πρώτο πραγματικό περιστατικό. Διαβάζω ακριβώς όπως είναι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Συνομιλία κυρίου Καμένου με το καταδικαστέντα σε ποινή ισόβιας κάθεξης Γιαννουσάκη. Αυτό είναι το πραγματικό περιστατικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι κρίσεις και αξιολογήσεις. Όπως για παράδειγμα ότι καταρρύπτεται ο ισχυρισμός του Υπουργού Άμυνας ότι η συνομιλία αποκλειστικά αφορούσε σε παρότρινση του καταδικασμένου για να αποκαλύψει την αλήθεια. Όχι για λόγους ουσίας, αλλά γιατί λέει δημοσιοποιήθηκαν 12 τηλεφωνικές συνομιλίες συνολικής διάρκειας 21 λεπτών. Είδαμε και μία επιμονή στους προλαλήσαντες συναδέλφους για τη διάρκεια. Λες και το θέμα είναι θέμα διάρκειας και πόσα λεπτά ήταν η συνομιλία. Και όχι αυτή καθ' αυτή η συνομιλία. Δεύτερο πραγματικό περιστατικό. Τηλεφωνικό μήνυμα του καταδίκου προς τον Υπουργό Άμυνας. Είναι σίγουρο ότι θα έλθει? Και η επίσκεψη εισαγγελικού λειτουργού στο κατάστημα κράτησής του αυτόματα μετά από αυτό το μήνυμα έγινε ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Αυτά είναι τα δύο πραγματικά περιστατικά για τα οποία ζητείται η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Γιατί τα επόμενα δύο πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται δεν αφορούν αυτόν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Το τρίτο περιστατικό είναι τηλεφωνικά μηνύματα του Ισοβίτη προς τον δημοσιογράφο Τριανταφυλόπουλο. Τώρα, γιατί εμπλέκεται ο Υπουργός, δεν ξέρω σε αυτά. Τέταρτο περιστατικό. Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο συνομιλιών λιμενικού υπαλλήλου. Εξολοθρεύουν κατευθείαν την οικογένεια Μητσοτάκη κτλ. Τα λέει αυτά ο λιμενικός υπάλληλος. Αυτά, τέλος, αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά. Ας αφήσουμε όμως τις αυθαίρετες ερμηνείες των συντακτών της πρότασης και να δούμε σε τι ακριβώς συνίσταται το δημόσιο ενδιαφέρον. Παραλείπω ότι ζητείται η σύσταση μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής με βάση δημοσιεύματα. Παραλείπω το γεγονός ότι δεν απασχολεί τους ευαίσθητους συντάκτες του εγγράφου της πρότασης ο τρόπος με τον οποίο διέρευσαν τα δημοσιεύματα. Παραλείπω την αποσιώπηση της σοβαρής εγκληματικής υπόθεσης και τη μεταφορά του κέντρου βάρους στα τηλεφωνήματα αντί στους 3 τόνους ηρωίνης. Και τα ξυνομώτα δεδομένα. Από το ένα μέρος έχω τα πραγματικά περιστατικά που προανέφερα, τις συνομιλίες και το αν θα έρθει αυτό το SMS. Και από το άλλο έχω τις απαντήσεις των Υπουργών Άμυνας, Δικαιοσύνης και Νησιωτικής Πολιτικής και των 3 αυτών Υπουργών σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις οποίες οι συνομιλίες έγιναν για τη διαλεύκανση της αλήθειας, ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διαλεύκανση σοβαρών εγκλημάτων και εντοπισμού εγκληματικών οργανώσεων, και ακόμη ότι για τον τρόπο που η αρμόδια εισαγγελέας λειτουργών εφετών λειτουργήσε, υπάρχει ήδη πόρισμα του αρμόδιου εισαγγελέα με το οποίο τίθενται οι συγκεκριμένες καταγγελίες στο αρχείο. Κυρίες και κύριοι, γιατί κατηγορείται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για ιδιωτική αυτουργία στην κατάχρηση εξουσίας? Μα αυτές οι καταγγελίες πήγαν ήδη στο αρχείο. Για τις ουσιαστικές λοιπόν και νομικές πτυχές της υπόθεσης αυτής, ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών άμεσα ή έμεσα απεφάνθη, θέτοντας το αρχείο με εισαγγελική διάταξη τις καταγγελίες για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του. Φυσικά, έκρινε ότι είναι παντελώς αβάσιμες οι καταγγελίες για κατάκριση εξουσίας της εισαγγελέα κυρίας Τζίβα, κρίνοντας όμως έτσι έμεσα
Έτσι, έμεσα αποφαίνεται ότι ο Υπουργός Άμυνας δεν ενήργησε παρατύπως και ότι πράγματι συνομίλησε με τον ισοβίως καταδικαστέντα μόνο για να συμβάλλει στη διαλεύκανση της όζουσας υπόθεσης. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα που έχετε λάβει γνώση της εισαγγελικής διάταξης επιμένετε στα πυροτεχνήματα, αποδέχεστε την εν λόγω κρίση. Οι συντάκτες της πρότασης που διαρριγνύουν τα ημάτια τους βαφτίζοντας παρέμβαση στη δικαιοσύνη την κριτική των δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες παρεμπιπτόντως δημοσιεύονται στα νομικά περιοδικά, σχολιάζονται και κρίνονται από τους νομικούς, από τον νομικό κόσμο και από όλους τους πολίτες. Αυτοί λοιπόν οι ίδιοι που μας κατηγορούν γιατί σχολιάζουμε τις δικαστικές αποφάσεις παρεμβαίνουν στη δικαστική έρευνα με σκοπό τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Γιατί αυτό ακριβώς είναι παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Η όποια ανάμειξη πριν τη δικαστική κρίση. Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Επομένως, όχι μόνο δεν συντρέχει λόγο σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, αλλά η σύστασή της θα παρεμποδίσει τη δικαστική διερεύνηση και θα συμβάλλει στη συγκάλυψη μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης. Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Εκτός και αν αυτός είναι ο στόχος, ή και άλλη αποσταθεροποίηση της χώρας που μετά τις καταστροφικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ βρίσκει ξανά το βηματισμό της. Από προσανατολισμό της κοινής γνώμης, γιατί η καταστροφολογία δεν συνάδει με τη θετική πορεία όλων των οικονομικών δικτών και τη μείωση της ανεργίας, ανάγκη συγκάλυψης μιας και το αταλάντευτο μέτωπο της κυβέρνησης ενάντια στην διαφθορά, ανοίγει όζουσες υποθέσεις με μπλοκή στελεχών και μελών και των δύο κομμάτων που διακυβέρνησαν τη χώρα επί 40 χρόνια. Ευχαριστώ.